Έχω τη χαρά να φιλοξενώ σε μια μοναδική συνέντευξη, όπως και η κάθε συνέντευξη μου μοναδική, ένα πρόσωπο πολύ γνωστό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη κυρίως, και έχει ρίζες ελληνικές. Είναι ο Σωτήρης ο Κομματσιούλης, γνωστός και ως Steve Gemmos, ο οποίος ξεκίνησε μένοντας στην Κοζάνη. Καστοριά, συγγνώμη. Ναι, ναι. Μετακόμισε στην ηλικία 9 ετών στη Λάρισα, όπου και δημιούργησε ένα συγκρότημα εκεί, τους Lovers, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό. Γέμιζε το Ρίο. Γέμιζε το Ρίο. Στην Κιανή Ακτή που παίξαμε τον καιρό εκείνο το 69, νομίζω, είδαμε χιλιάδες κόσμο, και αυτό μου το λέγανε χθες κάποιοι φίλοι που τους γνώρισα και δακρύσανε που τους είδα, ότι είχε από τον Πλαταμόνα μέχρι την Κιανή Ακτή το Καλαμάκι, δηλαδή ήταν χιλιάδες κόσμος. Αυτό ήταν κάτι το απερίπτωτο για μας, γιατί είμαστε πιτσιρικάδες και δεν καταλαβαίναμε τι γινότανε. Γράφεις τραγούδια. Εγώ γράφω τα τραγούδια, γράφω μουσική, τα πάντα. Από ποια ηλικία? Ενοχιστρώεις. Από 9 χρονών. Από 9 χρονών. Δηλαδή όσο ζούσες στην Καστοριά. Έγραφα. Έγραφες. Και τα τραγούδια πάξα μετά με τους Lovers. Οι Lovers από ποια ονόματα αποτελούταν τότε? Ήταν από, να ξεκινήσω με τους πιο, ήταν ο Βαγγέλης ο Μινάς, ναι, ο οποίος μετά έγινε και μαέστρος στη Φιλαρμονική. Μετά ήταν ο Γιώργος ο Μινάς, ο αδελφός του, ο Βαγγέλης ο Μινάς έπαιζε πιάνο και συγχρόνως σαξόφωνο, αρμόνιο δηλαδή που το λέγαμε, και συγχρόνως σαξόφωνο. Ο Γιώργος Μινάς, που είναι τώρα, μόλις τώρα πάλι μαέστρος στη Φιλαρμονική, έπαιζε drums. Μετά ήταν ο Φόρεσος Σαμπάνης, που δουλεύει στο ΟΔΙΟ και ακόμα παίζει στη Φιλαρμονική. Πολύ καλός φίλος και αγαπημένος, ας το πούμε, φίλος, να μην το απολογούμε. Ο Σάκης Βασιλείου, που τώρα είναι στην Αμερική, κιθάρες. Ο Τάκης Μαριέτος, που έπαιζε τενόρο σαξόφωνο. Ο Χρήστος Αυγερινός, που έπαιζε σαξόφωνο μπάσο, που τον λέγαμε και Βοσκόπουλο μάλιστα, ο οποίος έκανε και μια καριέρα αργότερα με ένα γνωστό τραγούδι, για τα μάτια του κόσμου. Ναι. Πολύ ναι, μεγάλη επιτυχία. Ναι, αυτός είναι, αυτός ο Αυγερινός. Ναι, ναι. Και το λέγαμε Βοσκόπουλο και πραγματικά τραγούδισε το Βοσκόπουλο. Μετά ήταν ο Τάκης ο Μαριέτος, σαξόφωνο κι αυτός. Ο Πέτρος ο Μέλιος μπάσο. Βασικά αυτή ήταν η... Δεν νόμιζα ότι έχω ξεχάσει κανέναν, να με κυνηγάνε μετά. Αυτή. Πώς δημιουργήθηκε η μπάντα, ποια σκέψη ήταν δική σου? Η δική μου, γιατί ήμουν τρελαμένος να παίξω τα τραγούδια μου. Έψαχνα πρώτα τους μουσικούς, πρώτα βρήκα το Σάκη Βασιλείου, μετά βρήκαμε τους άλλους με κοντά παντελονάκια. Βλέπαμε ποιοι είναι οι καλύτεροι, εγώ και ο Σάκης του Βασιλείου, και τους μαζεύαμε έναν. Τελικά καταφέραμε και συγκεντρωθήκαμε και παίξαμε στον Μπάμπαρη για ένα χρονικό διάστημα. Εκεί δεν μας πλήρωνε ποτέ σχεδόν. Οπότε αναγκαστήκαμε στο Αλκαζάρ, στον Μπάμπαρη. Οπότε αναγκαστήκαμε να... ήρθε μετά για ποια χρονολογία μιλάμε τώρα? 67. Μετά ήρθε το Ρίο, μας έκανε πρόταση, πήγαμε εκεί και μας δίνανε λίγο περισσότερα λεφτά. Εντάξει, όχι αρκετά για να ζήσουμε, τέλος πάντων. Και ήταν γεμάτο κάθε βράδυ. Ήταν όμως, εμείς όμως ζούσαμε την περιπέτεια, ζούσαμε τη μουσική, κάναμε πρόβες κάθε μέρα. Και εξελίχθηκαν τα παιδιά εκεί που εξελίχθηκαν, γίνανε αυτό που γίνανε. Στο Ρίο τι μουσική παίζετε? Τον καιρό εκείνο παίζαμε soul πιο πολύ, ναι, και λίγο rock. Mm-hmm. Και τα δικά μου τραγούδια όμως πιο πολύ, εγώ τραγουδούσα τα δικά μου τραγούδια. Η καλλιτεχνική φλέβα η δική σας, από πού προήλθε? Τώρα δεν ξέρω από πού προήλθε, μπορεί να ήταν από τη μητέρα μου, γιατί τραγούδισε πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω ότι από εκείνη... Σίγουρα. Πείτε μου κάποια άλλα μαγαζιά στη Λάρισα που εργαζόσταν. Δώστε μας λιγάκι μια εικόνα, εμπειρίες, εποχές, όλα αυτά που ζήσατε εκεί, γιατί μετά έχετε, ναι, 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 φύγατε από, ναι, Αθήνα, από Λάρισα για Αθήνα. Για Αθήνα, ναι. Στα μαγαζιά που δουλέψαμε, επειδή το Ρίο είχε τρομακτική επιτυχία, δεν είχαμε σκόπο, πήγαμε στην... παίξαμε στη Λεπτοκαριά, παίξαμε στην... Πλαταμόνα, όπου και έγινε κάτι απίστευτο, δηλαδή αξέχαστο αυτό το πράγμα, αυτό που είπα προηγουμένως, που βλέπαμε τον κόσμο. Παίξαμε στην Κατερίνη, πήγαμε στη Σκιάθο, παίξαμε σε πολλά νησιά, στη Ζάκυνθο και σε ένα άλλο, την Κο, και στην Κο. Και όπου και να πηγαίναμε, αποθεωνόμαστε. Τι ηλικίες περίπου είχε η μπάντα? Τον καιρό εκείνο 15 με 17 χρονών. Εσείς πόσο ήσασταν? Εγώ ήμουν 16. Αφήνοντας τη Λάρισα,
Για ένα καλύτερο αύριο. Φαντάζομαι ότι και έχω διαβάσει και πολλά δημοσιεύματα που υπάρχουν για εσάς και στη Life και στη Μηχανή του Χρόνου και σε εφημερίδες της εποχής και τώρα βασικά. Διαβάζω ότι θέλετε να εδραιώσετε περισσότερο στον καλλιτεχνικό χώρο λόγω ταλέντου και αλλάξατε πολύ για να γίνετε ευρέως γνωστός, γιατί εδώ πέρα δεν θα πηγαίναμε πουθενά στη Λάρισα. Ναι, μεν είχαμε τον κόσμο, ήταν γεμάτο κάθε βράδυ, αλλά για μένα δεν ήταν αυτό αρκετό. Έπρεπε να βγω πιο έξω να ακούσουν οι άλλοι τα τραγούδια μου, τίποτα άλλο. Αυτή ήταν η μόνη μου φιλοδοξία, να ακούσει ο κόσμος τα τραγούδια μου. Πώς πήρατε αυτή την απόφαση να φύγετε από την Λάρισα? Γιατί δεν μας πληρώνα, δεν είχαμε λεφτά και αποφάσισα να κάνω. Είπα στα παιδιά σου λόβες, ελάτε μαζί μου, φοβηθήκανε. Σου δικαιολογώ. Εγώ όμως έφυγα, πήγα. Όπως μπορούσα, με ένα σακίδιο στην τσέπη, μια κιθάρα. Στην πλάτη, μια κιθάρα και πήγα. Αυτή η απόφασή σας σηματοδότησε ένα λαμπρό μέλλον. Ακριβώς, ναι. Από ό,τι διαβάζω σε δημοσιεύματα και από ό,τι ακούω και από τον κόσμο, δεξιά και αριστερά. Θέλω να μας μιλήσετε στην Αθήνα, πατώντας το πόδι σας. Οι πρώτες σας κινήσεις, τα πρώτα βήματα, οι πρώτες γνωριμίες, πού σας όθησε όλη αυτή η απόφαση, η τόσο τολμήρη για την ηλικία και για τις εποχές? Λοιπόν, έγινε ένα ξεκίνημα με κάποιον τουρίστα, Έλληνα, ο οποίος ήρθε και είχαν σταματήσει, είδανε μπάντα να παίζει και μπήκε μέσα. Αυτό το παιδί ήρθε και μου λέει, είσαι φοβερός, είσαι απίστευτος, έλα στην Αθήνα θα σε βοηθήσω. Αυτό μου είπε. Και εγώ πήρα τα τηλέφωνά του και είχα επικοινωνία μαζί του. Και μου λέει, έλα στην Αθήνα, έχω κανονίσει για σένα πράγματα. Και πραγματικά είχε κανονίσει με κάποιον μεγάλο μάνατζερ της εποχής, Έξαρχος, ο οποίος είχε τους Sounds. Ένα μεγάλο γκρουπ του καιρού εκείνου με τον Τάκη Αντωνιάδη τραγουδιστή. Και αμέσως αυτός άκουσε τη φωνή μου, ο έξαρχος, ο μάναζερ, και με πήγε στην Music Box. Πέρασα από audition, από τον. Πώς λέγεται στην Ελλάδα το audition? Ακρόαση. Ναι. Από τον Τάκη Αθηναίο, που ήταν ο μαέστρος της Music Box. Mm-hmm. Αμέσως και αυτός είπε μπράβο, μου αρέσεις. Και έτσι αποφάσισαμε να κάνουμε το δίσκο Επιδρομή από τον Άρη και σαν τον Άρη που αυτή τη στιγμή. Ο δίσκος αυτός κυκλοφορεί, δεν κυκλοφορεί, κοστίζει 1.000 ευρώ. Να. Δηλαδή από ό,τι ξέρω, γιατί εγώ δεν τον έχω. Εκεί είχατε μια γνωριμία, έχω διαβάσει στο διαδίκτυο. Ήτανε με την κυρία, ναι, Μαρία Βασιλείου. Ναι, πήγαμε, παίξαμε στον Πλαταμόνα, έγινε τρομακτική επιτυχία, με άλλη μπάντα. Εκεί μου απονείμανε και ένα μετάλλιο πριν από λίγα χρόνια. Ότι, τέλος πάντων. Μετάλλιο για ποιο πράγμα? Για την πολιτιστική μου συνδρομή στο Πλαταμόνα. Πλαταμόνα δεν είναι. Καμένα βούρλα. Sorry. Καμένα βούρλα. Καμένα βούρλα. Από εκεί με είδε το αφεντικό από το Αμπεσέ και μου είπε: σε κλείνω για το μαγαζί μου. Ο κόσμος από τα Καμένα Βούρλα στα Εγγένεια γέννησε το μαγαζί. Στο Αμπεσέ είχατε μια γνωριμία. Μια γνωριμία, ναι. Η οποία σηματοδότησε και τη ζωή μα. Και τη ζωή μα. Ναι, ναι, ναι. Τη ζωή μου. Ναι, ήρθε Μαρία Βασιλείου. Χωρίς να την ξέρω ποια είναι, να ακούσει την πάντα τέλος πάντων. Έβλεπα τον κόσμο να τρέχει από πίσω, αυτόγραφα και τα πάντα, ποια είναι αυτή και τα λοιπά. Μας σύστησε η αδελφή της που ήταν φίλη μου και τραγούδησα μαζί. Και το ίδιο βράδυ πήγαμε σπίτι τους για να πιούμε ένα ποτό, αφού τελειώσα την αυτή. Τελειώσαμε το show. Πήγα σπίτι της, γίναμε φίλοι, βγαίναμε έξω και σιγά σιγά αρχίσαμε και βγαίναμε μαζί. Τον καιρό εκείνο, επειδή έβγαλα τραγούδια εναντίον της Χούντας, είχα πέσει στη δυσμένεια της Χούντας και της. Δισκογραφικής μου εταιρείας. Ναι. Οπότε είχα κάνει ένα συμβόλαιο για 10 χρόνια και έπρεπε να κάνω και άλλα τραγούδια. Πήγα στην εταιρεία και σου λέω: πρέπει να μου κάνετε κάτι τραγούδια. Μου λέει: όχι, δεν σου κάνουμε ούτε τραγούδια ούτε σου πάμε το συμβόλαιο. Γιατί του ζήτησα να μου σπάσουμε το συμβόλαιο. Ναι. Και τότε έβλεπα με κυνηγούσε χούντα από εδώ. Συγγνώμη, με κυνηγούσε χούντα από εκεί. Λέω τη Μαρία Βασιλείου: υπάρχει καμία περίπτωση να πάμε στην Αγγλία? Και μου λέει: βέβαια, τον καιρό εκείνο ήταν ερωτευμένη μαζί μου. Μαρία Βασιλείου ήταν. Ηθοποιός που έπαιξε στο Ευδοκία, το κορίτσι του στρατιώτη, που βγήκε το μόνιμο τραγούδι Ευδοκία. Τη Ευδοκία, το τραγούδι τη Ευδοκία βγήκε από εκείνο το έργο. Το Ζεμπέκο τη Ευδοκία. Ήταν η πρωταγωνίστρια. Ναι, αυτό είναι. Ναι. Ήταν αυτή. Η Μαρία, επειδή με αγαπούσε τον καιρό εκείνο και είδε ότι κινδυνεύω, μου είπε φύγαμε. Και φύγαμε το Magic Bus κρυφά, άλλαξα το διαβατήριο, μπήκαμε άλλο όνομα. Μπήκε με το Steve. Στην Γκέμο. Σωτήρης Γκέμος. Ναι. Για ποιο λόγο το άλλαξες το διαβατήριο? Γιατί με κυνηγούσε η Χούντα. Α, σε κυνηγούσε η Χούντα γι' αυτό. Τώρα όμως είσαι επίκαιρος αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτή τη στιγμή είμαι επίκαιρος. Πάρα πολύ. Ναι. Οπότε φεύγοντας για Αγγλία. Πήγαμε στην Αγγλία.
μου έλεγε από την Ελλάδα θα σε γνωρίσω με κάποιο αδελφικό μου φίλο, ο οποίος είναι ο Robert White και εμείς τον ξέραμε. Έχει το συγκρότημα των Soft Machines και αυτός θα σε βοηθήσει και έλα και θα δεις και θα δεις. Και έτσι έγινε πραγματικά. Όταν πήγαμε να πταδευτούμε, μου δώσαμε μόνο 17 μέρες να μείνω στην Αγγλία και στις 15 μέρες πήγαμε και κάναμε, πώς λέγεται, πολιτικό γάμο. Ναι. Ο Robert White ήταν και ο κουμπάρος μας, ο οποίος ήταν φίλος με τον Rory Callagher. Και μου είπε θα σε βοηθήσουμε και πίνανε δυο τους, γιατί πίνανε πάρα πολύ και δυο, ουίσκι και τα πάντα, εγώ τους πήγα τσίπουρα και ουίζα. Και έτσι αποφασίσανε, ακούσαν τα τραγούδια που είχα κάνει με τους Lovers, τα είχα σε κασέτες τον καιρό εκείνο, σε δισκάκια? Όχι, σε ταινίες. Σε ταινίες. Τον καιρό εκείνο, γιατί με εκείνα δουλεύαμε, ναι. Κάτι τετράγωνα. Ναι, εκείνα. Τους άρεσε πάρα πολύ και λένε να κάνουμε άλλα τραγούδια εδώ πέρα μαζί σου. Ήταν και φίλος με τη Μαρία, γίναμε και φίλοι, με αγαπήσανε, με συμπαθήσανε πάρα πολύ, πολύ απλά παιδιά. Και ξεκινήσαμε και γράψαμε ένα δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε στο CD και τα λοιπά, υπάρχει. Ναι. Με ποια ονόματα συνεργάστηκες? Μετά από αυτούς έπαιξαμε μια μπάντα του Third World από τη Τζαμάικα. Παίξαμε σε όλα τα γκέτο της reggae, σε όλα τα γκέτο της Αγγλίας. Μετά πήγαμε, μου είπα να πάμε Τζαμάικα, πήγαμε Τζαμάικα. Γνώρισα τον Bob Marley, με δυσκολία δεν ήθελα να μιλήσει σε λευκούς. Τελικά γίναμε φίλοι, έμεινα δύο χρόνια εκεί, παίζαμε παντού στη Τζαμάικα. Αυτός πολλές φορές δεν έπαιζε μαζί μας, ανέβαινε και έλεγε ένα τραγούδι δύο και καθόταν από κάτω και έλεγε Bloody Greeks, γιατί είχα μαζί μου και ένα παιδί που έπαιζε μπουζούκι. Και ήταν πολύ καλός. Και τα έπαιζε μπουζούκι, τρελό τον Bob Marley και έλεγε Bloody Greeks, δηλαδή. Δαιμονισμένοι κάτι Έλληνες. Ναι. Του άρεσε πολύ, γίναμε πολλοί φίλοι. Μετά φύγαμε γιατί δεν μπορούσαμε να μείνουμε άλλο εκεί πέρα στη Τζαμάικα. Πήγα στην Αγγλία και πήγα στο Μάντσεστερ. Εκεί γνωρίστηκα με τους 10cc με τη βοήθεια του Robert White. Εκείνο τον καιρό ο τραγουδιστής τους, οι δύο χωρίσανε, φύγανε οι δύο και μείνανε οι δύο. Με πήραν τραγουδιστή και έκανα συναυλία σε όλη την Αγγλία, στα Απολώνιο. Εκεί στην Αγγλία υπάρχουν σε κάθε πόλη μια μεγάλη αίθουσα. Πού είναι συναυλιακή, Απολώνια. Και έπαιξα σε όλες τις πόλεις της Αγγλίας. Κάναμε και το I'm Not In Love, ένα τραγούδι πολύ γνωστό, I Don't Like Reggae. Και συνεχίστηκε η καριέρα έτσι. Τον καιρό εκείνο γνωρίστηκα με τον Phil Lynol και τον Gary Moore, του Thin Lizzy. Πολύ γνωστό συγκρότημα. Ο Gary Moore θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες, όπως και ο Rory Callagher. Και ήρθαν και παίξαν στο δίσκο μου με τους 10cc και κάναμε τα τραγούδια που κυκλοφορήσανε. Και αυτή ήταν μεγάλη συνεργασία για μένα, γιατί τα παιδιά ήταν πολύ απλά, με αγαπούσαν πολύ, ήταν πολύ φιλικά και έκανα μια συνεργασία μεγάλη. Αυτό είναι, δεν είναι. Ο κύκλος έκλεισε στην Αγγλία ή τον έκλεισες? Γιατί έκλεισα. Τον έκλεισες. Γιατί κάποια στιγμή, πριν από 10 χρόνια περίπου, μια εταιρεία ψάχναμε βρούνε γιατί νομίζαν ότι έχω σκοτωθεί, ότι έχω πεθάνει. Έκανα το δίσκο που εγώ δεν ήξερα ότι έγινε ο δίσκος, έγινε θρυλικός παντού. Ήσουν στην Αγγλία και στην Ελλάδα δούλευε. Δούλευε, ναι, και όλο ο κόσμος με έψαχνα να με βρούνε. Και τελικά αυτό το παιδί που άνοιξε την εταιρεία αυτή ήταν πολύ μουσικόφιλος και συλλέκτης. Έψαξε, έκανε κλικ το όνομα Steve Gemmo, γιατί γράφαν κάτι ελληνικές εφημερίδες για τον Steve Gemmo και τα λοιπά, Tennessee και τα λοιπά. Έκανε κλικ με παλιές φωτογραφίες και είδε ότι ήμουν εγώ. Μου στείλε μήνυμα, με βρήκε, πήγε στη μαμά ενός φίλου που είμαστε στην Αγγλία. Μας έστειλε ένα μεγάλο μήνυμα ότι θα θαυμάζουμε και σε θέλουμε στην Ελλάδα. Και εγώ λέω: Τι λέει αυτός? Εγώ νόμιζα είχα τελειώσει στην Ελλάδα. Έλα, να σου κάνουμε δίσκο κτλ. Γύρισα, μου κάνανε το δίσκο. Πουλήθηκε ο δίσκος πριν κυκλοφορήσει. Σε Ολλανδία παντού. Δεν τον έχουμε εδώ. Γιατί εδώ έχουμε. Έχουμε τους Lovers. Έχουμε τους Lovers. Εδώ είναι μια τρομακτική ιστορία. Ναι. Θα την πω γρήγορα. Ναι. Αξίζει τον κόπο γιατί ο Θεός είναι μεγάλος, έκανε θαύμα. Με τους Lovers πήγαμε στην Αθήνα το 68. Ναι. Σε μια εταιρεία που πήγα εγώ πρώτα, τους έδωσα μια κασέτα, δεν θυμάμαι, tape τα γράφαμε, δεν θυμάμαι πώς τα λέγανε τώρα, τότε. Πήγαμε στην εταιρεία αυτή, η οποία μου είπε σε θέλουμε. Ναι. Μετά παίρνουμε τους Lovers και πάμε στην Αθήνα. Γράφουμε το δίσκο και αυτός μου λέει, όταν θα γυρίσει, θα σας πάρω τηλέφωνο, θα είναι έτοιμος. Γυρνάμε πίσω και μας λέει, θέλουμε τόσα λεφτά, πολλά τρομακτικά λεφτά για την εποχή. Για να τον κυκλοφορήσω. Και του λέμε εμείς, συγγνώμη, δεν έχουμε λεφτά, άντε πάει. Πριν 50 χρόνια. Τα πετάει αυτός. Γυρνάω εγώ στην Ελλάδα και κάνω ένα δίσκο rock που θα σου δώσω σε λίγο το CD. Γιατί βγήκε σε CD. Και βγάζω μέσα ένα τραγούδι που λέει, δεν ξέρεις το μάθημα. Το ακούει κάποιος συλλέκτης και λέει αυτό το τραγούδι, το τραγουδάκι ο Ματσούλης, εγώ έχω το παλιό.
Και το ψάχνουμε και τα τραγούδια αυτά βρεθήκανε μετά από 50 χρόνια. Ναι. Έγινε θαύμα. 50, ναι. 50 ναι. χρόνια μετά. Ναι. Και τα έχεις βγάλει τώρα. Και βγήκαν σε δίσκο τώρα. Ωραία. Οπότε... Άρα, επιστρέφεις Ελλάδα από Αγγλία ναι, ναι. και βγάζεις τους δίσκους. Τους δίσκους, ναι. Δίσκος, πρώτο έβγαλες... Πρώτα έβγαλα το «Σαν τον άνεμο». «Σαν τον άνεμο». Δεν είναι εδώ πέρα. Να, LP. Αυτό... Όχι, αυτό είναι άλλο. Αυτό ξαναβγήκε είναι. Πριν από λίγα χρόνια. Α, ωραία. Σε ελπί, σε ελπί. Έχουμε εδώ σε ελπί. Αυτό είναι ναι. σε δισκάκι. Σε δισκάκι, ναι. Ωραία. Μίλησε μας λιγάκι για την επιστροφή σου εδώ, σου και εγώ θα δείχνω στον κόσμο ναι, ναι. εδώ. Γυρνάω στην Ελλάδα, μου κάνουν το δίσκο, γίνεται χαμός, βλέπω ότι χιλιάδες κόσμο με ξέρει. Mm-hmm. Κατευθείαν με παίρνει το Bios που είναι στην Πυρός, που είναι ένα μεγάλο μαγαζί χιλίων ατόμων. Mm-hmm. Κάνω συναυλία, γεμίζει το Bios. Ήρθα μάλιστα και γνωστοί τραγουδιστές, είναι γραμμένο mm-hmm. κάποιο, λαϊκοί τραγουδιστές που με ξέρανε, mm-hmm. ακούγανε και ροκ. Και συνεχίζω να κάνω συναυλία σε πολλά μεγάλα μαγαζιά και σε μικρά. Mm-hmm. Γιατί θέλανε να με ακούσουν. Μου λέγανε έλα παίξει, σου κλείσαμε μαγαζί. Έλα παίξει, σου κλείσαμε μαγαζί. Και παίζαμε συνέχεια. Κάθε εβδομάδα σε άλλο μαγαζί. Και κάθε εβδομάδα έρχονταν καινούριο και ο παλιός ο κόσμος που ερχόταν. Και να μου ζητάνε συνέχεια μόνο τα δικά μου τραγούδια. Mm-hmm. Και να μου ζητάνε παίξε το μη κλαις κοριτσάκι, παίξε το δεν ξέρει το μάθημα. Το επιδρομή από τον Άρη 10 φορές να το παίζουμε, mm-hmm. σαν τον Άρη άλλες 10 φορές. Εγώ τρελάθηκα. Πίστευα ότι είχα χαθεί. Χόρευε ο κόσμος, διασκέδαζε. Χόρευε, διασκέδαζε, γιατί ήμουνα μαζί τους. Να. Δεν ήμουν απόμακρος τραγουδιστής, ήμουνα μαζί τους. Ήμουνα αγκαλιά μαζί τους. Ήμουνα εκεί. Τους έλεγα τι θέλετε, να. Πέστε. Και λέγανε δικά μου τραγούδια. Και δεν είχαν και ποτέ τη χαρά να σε απολαύσουν. Ναι, ποτέ. Να ποτέ. Γιατί σε ποτέ. Ακούγαν δηλαδή και ποτέ δεν είχαν τη χαρά να σε απολαύσουν. Να με δούνε, ναι. Γιατί δεν ξέρανε πώς είμαι, πώς μοιάζω κτλ. Και έτσι τρελαθήκανε. Έγινε κάτι απίστευτο. Και αυτοί αγοράζαν τους δίσκους μου όλους. Κάθε δίσκο που βγαίνει πουλιάται αμέσως. Mm-hmm. Που πιστεύω ότι δεν θα το θέλω να το παίξω κάτι, ότι πιστεύω και οι μεγάλοι καλλιτέχνες που κάνουν δίσκους τώρα δεν πουλάνε. Εγώ πουλάω. Mm-hmm. Και μάλιστα πουλάω και στην Ολλανδία, mm-hmm. γιατί έχω κάνει και στην Ολλανδία. Mm-hmm. Πουλάμε πάρα πολύ στην Ολλανδία. Βγήκε αυτό σε 500 mm-hmm. κόπεις και 500 στην αυτό πότε βγήκε, Ολλανδία. Ο μεγάλος αυτό βγήκε πριν από 3 χρόνια νομίζω. 2 χρόνια. Mm-hmm. 2 χρόνια πριν. Ωραία. Είναι ο δίσκος. Πωλείται ακόμη, υπάρχει στο εμπόριο. Θα κυκλοφορήσω το δίσκο αυτό ακόμα ναι. σε 150 κομμάτια στη Λάρισα. Mm-hmm. Ωραία. Το έχω παραγγείλει ήδη. Όταν κατέβω στη Λάρισα, θα το κυκλοφορήσω στη Λάρισα. Η βάση σου πού είναι αυτή τη στιγμή? Η βάση μου είναι στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Αθήνα. Αλλά θέλω να επιστρέψω στη Λάρισα που είναι όλοι οι φίλοι μου, mm-hmm. που είσαι εσύ, να. Που είναι ο Νικόλας. Να. Εδώ. Λογιωτάτου, ο οποίος και με έφερε εδώ πέρα mm-hmm. και περνάμε υπέροχα μαζί του. Είναι ωραίος άνθρωπος και μουσικός. Ήρθες εδώ για να παίξεις. Για να παίξω, ναι, και παίξαμε εδώ πέρα. Παίξαμε, έγινε μεγάλη επιτυχία. Τραγούδησε και ο Νικόλας, τραγούδησα και εγώ, τραγούδησαν και άλλοι. Πριν από εδώ είχαμε κάποιες συναυλίες να κάνει να τραγουδήσει σε μαγαζιά φέτος το καλοκαίρι. Λόγω του κορονοϊού ναι. δεν πολύ έπαιξα. Mm-hmm. Αλλά έχω κάνει τουλάχιστον 5 gigs. Από προσωπική επιλογή δεν παίξατε? Ναι, από προσωπική επιλογή και γιατί. Λόγω κορονοϊού υπήρχαν μέτρα ασφαλείας και τα λοιπά, αλλά έκανα 5 συναυλίες που ήταν καλές. Ωραία. Σε τι στάδιο της καριέρας σας βρίσκεστε τώρα? Δεν ξέρω. Για μένα έχω συνεχίσει συνέχεια. Τίποτα. Στο ανέβασμα. Στο ανέβασμα ακόμα. Στο ανέβασμα. Δεν σταματάω. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θέλω να μου πείτε τι ονειρεύεστε για το μέλλον τώρα. Πώς βλέπετε τη ζωή σας δηλαδή από εδώ και κάτω? Τελειώνουμε εδώ μαζί, συνεχίζει τη ζωή σας. Έχω αύριο. Κάνει όλη την περιπέτεια της ζωής μου, έχω κάνει το γύρο με θαυμάσιους ανθρώπους. Πρέπει να πω ότι στο εξωτερικό οι καλλιτέχνες αυτοί οι μεγάλοι είναι πολύ απλοί. Mm-hmm. Οπότε έχω μια τρομακτική εμπειρία και μάλιστα από αυτούς μπορεί να πει να έγινα και έτσι. Αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να γυρίσω στην πατρίδα μου. Δηλαδή θεωρώ, mm-hmm. θεωρώ τη Λάρισα πατρίδα μου. Και γιατί είναι ο αδελφός μου εκεί, είναι τα νύψια μου εκεί πέρα, είναι ο Βασίλης ο Μινάς που είναι και κάνουμε στο στούντιο μαζί, γράφουμε τα τραγούδια. Και θέλω πολύ. Mm-hmm. Να μείνω στη Λάρισα και να ξαναβρω τους παλιούς μου φίλους που αρχίζω και τους βρίσκω. Mm-hmm. Όπως βρήκα τον Νικόλα. Να. Και έτσι να βρω όλους τους παλιούς μου φίλους, να βγούμε έξω να πιούμε ένα ουζάκι, ένα τσιπουράκι, να βρω το Φόρη το Σαμπάνι, να βρω τον Γιώργο το Μινά, το μαέστρο της φιλαρμονικής. Αυτοί είναι αγαπημένοι μου φίλοι από τότε. Μείναμε φίλοι πάντα. Είναι τα παιδιά που είχατε στην πάντα. Στην πάντα, στην πάντα. Στην πάντα. Ωρα, οπότε έχετε σχέσεις ακόμα. Έχουμε σχέσεις ακόμα. Πολύ στενές σχέσεις. Πολύ στενές σχέσεις. Οπότε μπορεί να διοργανωθεί και κάτι και να παίξει ακόμη ναι, σε ναι, ναι, ναι. Υπάρχει... Αν και μερικοί από αυτούς μου λένε εγώ σκούριασα τώρα και τα λοιπά. Εντάξει. Ο Φόρης μου λέει δεν μπορώ να παίξω άλλο τρομπέτα, θα παίξω τύμπανα. Να παίξω πόγκο. Οπότε θα σας δούμε και στη Λάρισα. Ναι, στη Λάρισα, ναι. Ναι, το Σεπτέμβριο έρχομαι στη Λάρισα για να κανονίσω, να κανονίσω τη ζωή μου. Ωραία. Να μείνω στη Λάρισα θέλω.
και να μπορέσω να παίξω για τους δικούς μου, τους παλιούς και τους καινούριους. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε. Και εγώ θα χαρώ πολύ να έρθω στη Λάρισα. Όταν θέλει κάποιος να σας βρει στα social media, σας βρίσκει στο Facebook. Ναι, Σωτήρης Κομματσούλης. Με ελληνικούς χαρακτήρες. Με ελληνικούς χαρακτήρες. Με βρίσκει αμέσως. Οποιοδήποτε θέλει μπορεί να με βρει και όποιος παλιός φίλος θέλει να μιλήσουμε να με πάρει. Εγώ είναι αγάπη μου να μιλάω. Αγαπώ να μιλάω με τους παλιούς φίλους. Αυτά από έναν θρύλο της ροκ μουσικής που δεν έχει, που περισσότερο αναδείχθηκε στο εξωτερικό, γιατί λόγω Χούντας το 1973 τον κυνηγούσαν για τα τραγούδια που έγραφε και που έπαιζε. Οπότε πολλές φορές οι Έλληνες, δοκιμάζοντας την τύχη μας και λίγο παρακάτω, ίσως να είναι και καλύτερα. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε κοντά μας. Έχει επιστρέψει στην Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια. Εδώ και 10 χρόνια. Και σαφώς θα τον έχουμε και στη Λάρισα ακόμη πιο κοντά μας. Θα χαρούμε να τον γνωρίσουμε περισσότερο, να μοιραστούμε μαζί του πράγματα, να τον ακούσουμε μουσικά, να γευτούμε τα τραγούδια του. Εγώ, ας πούμε, που δεν τα γνώρισα, και πάρα πολλοί άλλοι στην ηλικία μου που ζούσαμε αλλού, ήμασταν έτσι, παιδιά έτσι, τότε. Έτσι είναι. Και δεν έχουμε γνωρίσει τη μουσική του, τα τραγούδια του ή και οι άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με τα δικά σου τα τραγούδια. Γιατί αυτή τη στιγμή έχεις και συλλεκτικό κοινό, να το πούμε. Έχω και μόνο, αυτό. Μόνο, ναι, μπράβο που το ανέφερες. Δεν με ξέρει όλος ο κόσμος, με ξέρουν μόνο οι συλλέκτες, και οι συλλέκτες είναι γύρω στους 20.000. Αυτοί αγοράζουν τους δίσκους και αυτοί έρχονται να με δούνε. Το ευρύ κοινό, οι φίλοι, οι πάντες δεν ξέρουν ότι είμαι στην Ελλάδα, γιατί παίζω για τον κύκλο αυτό. Ήδη μου κάνα παρατηρήσεις πολλοί δημοσιογράφοι, γιατί. Όπως και εσύ. Να. Και δεν σε ξέρω ο κόσμος. Είμαι αυτός, είμαι λίγο εντάξει. Να, ναι. Αυτό θα σε μάθουμε βασικά, γιατί θα σε ακούσουμε. Φαντάζομαι θα ναι, σε ναι, κάποιο ναι, ναι. μαγαζί, θα είναι καλή ευκαιρία για μας. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Που σε γνώρισε και που τα είπαμε εδώ. Και θα χαρούμε πολύ να σε δούμε και στη Λάρισα και να σε ακούσουμε κιόλας. Για όλους εσάς, περισσότερα από Σεπτέμβρη και μετά, ο Σωτήρης μαζί μας. Με πολύ αγάπη.